Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω ίσως την πιο εύκολη ζύμη για τυροπιτάκια μόνο με τρία υλικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Για τη ζύμη θέλουμε ένα φλιτζάνι γάλα, ένα φλιτζάνι λάδι, είτε σπορέλαιο είτε ελαιόλαδο και 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αυτά ήταν για την ζύμη. Πάμε για τη γέμιση. Για τη γέμιση θέλουμε 200 γραμμάρια περίπου φέτα τριμμένη, 2 αυγά χωρισμένα, 1 κρόκο, 2 ασπράδια και 1 κρόκο και λίγο πιπέρι. Πάμε να τα φτιάξουμε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Σε ένα μπολ βάζουμε τη φαρίνα. Κάνουμε μία λακκουβίτσα στη μέση. Ρίχνουμε το γάλα και το λάδι. Και αρχίζουμε να ζυμώνουμε για να φτιάξουμε μία μαλακή, όχι να κολλάει στα χέρια όμως, μία μαλακή ζύμη. Και αφού ζυμώσαμε τη ζύμη μας περίπου για 10 λεπτά, θέλω να τη ζυμώσετε καλά. Βέβαια, όσο πιο πολύ τη ζυμώνουμε, όπως είπα, τόσο πιο τραγανά γίνονται. Θα τη βάλουμε στο μπολ μας. Θα πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση για να φτιάξουμε και τα τυροπιτάκια μας. Πιρούνι, η φέτα, την οποία την έχω θρηματίσει. Θα ανακατέψω τα αυγά που είναι τα 2 ασπράδια και τον 1 γκρόκο. Θα τα ρίξω μέσα στη φέτα. Θα βάλω και λίγο πιπέρι. Αλάτι δεν βάζω γιατί η φέτα είναι αλμυρή, οπότε δεν θέλω. Εσείς αν δεν έχετε τόσο αλμυρή φέτα, μπορείτε να βάλετε και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Και η γέμιση μας είναι και αυτή έτοιμη. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα παίρνετε, όπως σας βολεύει, ένα μπαλάκι σε σχήμα καρυδιού. Θα το πλάθετε και θα το ανοίγετε στην παλάμη σας. Οπότε ας πούμε ότι αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος. Θα βάζετε μέσα γέμιση και θα το κλείνετε. Οπότε το τυροπιτάκι μου είναι έτοιμο. Ή παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης, ένα μπλάστη, το ανοίγουμε, παίρνουμε ένα ποτήρι, ό,τι σας βολεύει να κουπάτε, τι έχετε, του βάζουμε μέσα γέμιση και το κλείνουμε. Το πατάμε να κλείσει καλά και είναι έτοιμο. Είτε με τον έναν τρόπο το κάνετε, είτε με τον άλλον τρόπο, έτσι θα κάνετε όλη τη ζύμη. Πάμε να το φτιάξουμε. Και αφού τα έφτιαξα όλα τα τυροπιτάκια μου, προσπαθήστε να τα κλείσετε όσο καλά μπορείτε για να μην ανοίξουν. Ο κρόκος που περίσσεψε, θα του βάλω μέσα 2 κουταλίτσες νερό, θα τον αραιώσω, θα το χτυπήσω και θα πάω να βάλω πάνω από τα τυροπιτάκια μου. Είναι έτοιμα, μπορείτε να τα βάλετε στο φούρνο. Αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε και λίγο σουσάμι από πάνω. Να τους δώσετε και λίγο ντεκόρ. Αυτά είναι, θα τα βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για 25 με 30 λεπτά περίπου. Πάμε να τα βάλουμε. Αυτά είναι τα τυροπιτάκια μου, μετά από 25 λεπτά ψησίματος, έτσι γίνονται, να σας δείξω κιόλας, από κάτω και από πάνω. Είναι μαλακά γιατί είναι ζεστά ακόμα, να σας δείξω πως είναι και μέσα, το βλέπετε. Αυτό είναι ότι πρέπει για το σχολείο, για τη δουλειά, για να τα παίρνουμε μαζί ακόμα και για κάποιο παιδικό πάρτι, είναι ότι πρέπει, γιατί είναι πολύ εύκολα. Τα ακριβή υλικά βρίσκονται στα σχόλια του βίντεο και αν τα φτιάξετε σας εύχομαι καλή επιτυχία!